Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Σπάρτακου, όπου απόψε έχουμε την 19η αγωνιστική της Evolution League και το ματσάκι ανάμεσα σε λύκους και ανάλωσιμους. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους σημερινούς φιλοξενούμενους, έχουν την πρώτη επίθεση και γρήγορα θα έρθει το πρώτο καλάθι για χειρός Μπελού, ο οποίος ανοίγει το σκορ. Η Λίκη ρεκόρ 9-9, βρίσκονται στην 6η θέση, ενώ οι αναλώσιμοι από την άλλη μετρούν 6 νίκες και 12 ήττες και βρίσκονται στην 8η θέση της βαθμολογίας, σουτ για 2 πόντους. Επίσης πρώτο καλάθι για τους Λύκους, διαχείριση Ιατρού, θα γίνει το 2-2. Στην ισοπαλία το μάτς σε αυτές τις πρώτες στιγμές. Χρυσακάκος θα κερδίσει το φαουλ. Μπαλά, έφτασε στον Μπέλο, γυρίζει από την αντίπαλη ρακέτα, θα σκοράρει. Και πάλι ο ίδιος για το 2-4, ο Λιάσκας εκεί τρύπωσε και έκλεψε την μπαλά. Παραμένουν έτσι στην επίθεση οι φιλοξενούμενοι με τον Καστανιά να κρατάει. Στα 9 δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι, θέλει να συνεργαστεί με τον Κοταράκο. Έχουμε τζάμπολ και η μπάλα είναι για τους Λυκούς. Σάββας φτάνει κοντά, μπάλα καταλήγει έξω στον Ιατρού. Σάββας και πάλι Χαροκόπος αφήνει στον Κούβελα, κλείστηκε, έβγαλε στον Ιατρού, εκτελεί για 2 και θα το βάλει. 4-4. Ιατρού και Μπέλος έχουν σκοράρει από 2 καλάθια ο καθένας για την ομάδα του. Στην ισοπαλία το μάτς. Στανιάς αφήνει στον Κοταράκο. Πάει από τα δεξιά, στέκεται για 2. Στανιάς είναι εκεί για να μαζέψει το επιθετικό rebound και να κρατήσει τους αναλώσιμους μπροστά. Κοταράκος θα επιχειρήσει τώρα το τρίποντο. Βρίσκει σίδερο όμως και πάλι. Γιατρού στον Σάβα. Πάει προς τα μέσα, δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Καστανιάς τώρα πατάει γκάζι. Δίνει ωραία στον Κοταράκο, θα χαθεί η φάση. Γιατρού βλέπει τις κινήσεις ο Κούβελας, βρήκε τον Σάβα, του φύγει μπάλα από τα χέρια και θα καταλήξει τώρα στα χέρια του Καστανιά, ο οποίος οργανώνει για τους κόκκινους. Λιάσκας είναι έξω στον Χρυστακάκο, εκτελεί για 3, ούτε τώρα θα μπορέσει να βρει το τρίποντο. Παραμένει το 4-4 σε αυτά τα πρώτα 3 λεπτά που έχουμε αγωνιστεί. Στην αναμέτρηση υπάρχει και φάουλ τώρα πάνω στον Ιατρού, ο οποίος θα επαναφέρει επίσης για τους Λυκούς. Κούβελας βλέπει τις κινήσεις, ο Ιατρού ξεμαρκάρεται για να του δώσει και πάλι. Καστανιάς του δυσκολεύει κάπως τη ζωή, αλλά η μπάλα έχει βρει στο πόδι του και έτσι το ρολόι ανανεώνεται. Ο Κούβελας έχει 3 πάνω του, θα κάνει μια κακή εκτέλεση, ο Σάββας είναι εκεί για να μαζέψει. Νέα ευκαιρία, δεν θα φέρει κάποιο καλά, θα φέρει όμως το φαουλ πάνω στον Καρακώστα. Στην γραμμή των βολών τώρα ο Καρακώστας μπορεί να δώσει το προβάδισμα στους Λύκους, δεν θα το κάνει έπειτα από την πρώτη άστοχη. Και την δεύτερη, έτσι η ισοπαλία παραμένει. Καστανιάς κανώνει ακόμα με επίθεση ο ίδιος.
Παίζει με τον Μπέλο. Αυτός ξεκινάει την πορεία του από τα δεξιά, αφήνει στην περιφέρεια. Χριστακάκο στέκεται για δύο. Δεν μπαίνει το καλάθι. Ναι, έφερε το rebound. Ακόμα ένα για τους αναλώσιμους. Και στη συνέχεια θα γίνει όμως μεταφορά της μπάλας από τον Καστανιά. Και έτσι δεν είναι εκμεταλλευτή ευκαιρία. Δεν αλλάζει το 4-4. Σαββάς. Ο Βελάς είναι και πάλι στον Σάβα. Χαροκόπος παίζει με τον Ιατρού, έχει πάνω του κολλημένο τον Καστανιά, θα σηκωθεί κόντρα σε δύο, θα σκοράρει και πάλι ο ίδιος. Είναι ο παίχτης που έχει πάρει από το χέρι τους λίγους ο Ιατρού μέχρι στιγμής. Έχει σκοράρει και τους 6 πόντους που έχει πετύχει, που έχουν πετύχει οι γηπεδούχοι μέχρι στιγμής στο μάτς. Και τους βάζει και μπροστά τώρα με 6-4. Καστανιάς θέλει να συνεργαστεί με τον Κοταράκο, δεν βγήκε όμως η συνεργασία. Σάββας δίνει το φάουλ από τον Χριστακακό. Στην επαναφορά ο Κουβέλλας τώρα αφήνει στον Σάββα. Προσταθέσει την επίθεση για την ομάδα του. Γιατρού κάνει την κίνηση, ο Κουβέλλας πήρε κιόλας. Βρήκε σε κάποιο πόδι, συνεχίζει κανονικά το μάτς. Χαροκόπος. Μετά από κοντά ο Καρακώστας. Γιατρού σε ακόμα μια εκτέλεση, αυτή τη φορά όμως είναι άστοχος. 4-50 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Στέχεις 4 το σκορ. Ζητάει κάποια κίνηση ο Μπέλος. Πάει για να πάρει χέρι με χέρι ο Λιάσκας. 3 δευτερόλεπτα τελειώνει ο χρόνος, πρέπει να γυρίσει ο Κοταράκος. Κλείστηκε, δεν προλάβανε εδώ να εκτελέσει μια αναλώση. Αυτός σημαίνει μπάλα στα χέρια. Είναι αλήθεια ότι δυσκολεύονται αρκετά στις τελευταίες φάσεις οι αναλώσιμοι να βρουν σκορ. Έχουν κολλήσει στους 4 πόντους, από την άλλη ούτε οι Λύκοι έχουν καταφέρει να ξεφύγουν. Οι Λύκοι, οι οποίοι σήμερα έχουν αρκετά προβλήματα να διαχειριστούν, έχουν αρκετές απουσίες και οι τραυματισμοί τους ταλαιπωρούν αρκετά. Εδώ ο Λιάσκας έπαιξε πολύ καλή άμυνα στη συνεργασία με τον Ντούγια. Και έχουμε μια σύσκεψη των διευθυντών τώρα, αν δεν κάνω λάθος, αφορά τον χρόνο που απομένει για την επίθεση των Λύκων. Έχουμε 6 δευτερόλεπτα στο ρολόι τώρα για τους Λύκους. Εντάξει, πέρασε ο Τόγιας για τους φιλοξενούμενους. Ο Ιατρού δεν είχε κάποια εκτέλεση. Γεια σας τώρα. Θα είστε ένας μέναν, θα τελειώσει την φάση με επιτυχία για το 6-6. Κουβέλλας πήρε τον Ιατρού. Κάνει την κίνηση, βγήκε στην περιφέρεια ο Κουρούβανης. Γιατρού, δεν παίρνει μπάλα από τον Μπέλο. Κατοχή παραμένει στους Λύκους. Οι οποίοι θα προχωρήσουν σε μια αλλαγή τώρα με τον Καθριμάνη. Θα πατάει παρκέ για το σκορ σήμερα. Έτσι με πλάτη ο Γαρακώστας γυρίζει, δεν θα βρει στόχο. Τώρα η μπάλα περνάει στην χέρια των αναλώσιμων. 3,5 λεπτά ακόμα για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο στο 6-6 το σκορ. Ο Ντούγιας τώρα είναι οργανωτής της επίθεσης των κόκκινων. Δεν περνάει πάσα αρχή
Τελικά θα μείνει όμως η μπάλα στα χέρια των φιλοξενούμενων και θα πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι ο Χρυστακάκος για το 6-8. Γιατρού κουβέλα στα δεξιά, έχει τον Χρυστακάκο πάνω του. Πήρε τώρα ο Καχρημάνης απ' έξω. Κανακώστας το σκέφτη για λίγο, το πήρε τελικά. Δεν το έβαλε όμως το σουτ. Το καθάρισε ο Μπέλλος. Πιέζεται ψηλά ο Τίγιας, δυσκολεύεται κάπως, τελικά θα χάσει. Λίγα λίγο η άμυνα από τον Κουρούβανη, ο οποίος θα φτάσει και μέχρι το καλάθι, τα έκανε όλα εδώ στην συγκεκριμένη φάση. 8-8 το σκορ. Για μαρτυρίες και για φάουλ από την πλευρά των Λύκων. Ζήτησε και πήρε ο Μπέλλος. Αυτό έχει συγκοπίεση. Θα δείξει ο Καρακώστας και καθάρισε την φάση. Για Τούρου τώρα κατεβάζει. Καρακώστας κοστάρει. Πίνει έξω. Πίσω από τον Κουρούβανη. Ο Χρυμάνης και πάλι Κουρούβανης. Καστύπασε λίγο τον Καρακώστα. 4 δευτερόλεπτα απομένουν στο ρολόι. Θα πάρει την προσπάθεια. Δεν βρίσκει στόχο. Για Τούρου δεν μπορεί. Στην συνέχεια. Σε επέστρεψε ο... όχι, πέρασε ο Νικολόπουλος τώρα. Γιατρού πάνε προς τα μέσα, βρήκε την πάσα για τον Καρακώστα, αλλά αυτός δεν βρέθηκε σε θέση καλή για να εκτελέσει. Στα 2 δευτερόλεπτα τώρα θέλει για 3, δεν παίρνει το καλάθι. Δουλειάς. Δουλειάς κρατά. Επιλέγει τον Χρυστακάκο, θα πάρει το σούτ αυτό και θα το βάλει κιόλας. 38-11. Είναι τη λύση και έπισε από τα 6-75 τώρα ο Χρυστακάκος για το συν 3 των αναλώσιμων. Κουβέλας. Είναι τις τρίπλες. Είναι στον Κουρούβανη, σηκωθεί για 2. Δεν βρίσκει στόχο, 45 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Στα κάκο τώρα να λαμβάνει να κατεβάσει. Κρατάει ο Χρυστακάκος, θα επιχειρήσει ακόμα ένα σουτ. Αυτή τη φορά όμως δεν θα είναι η ίδια η κατάληξη. Γιατρού αφήνει στον Καχρημάνη, τον πούλησε η μπάλα. Μάζει το ίδιο όμως το rebound. Παλεύει και ο Καρακώστας, κλέβουν όμως οι αναλώσιμοι, οι οποίοι έχουν 14 δευτερόλεπτα όλα δικά τους. Τούγιας. Κρατάει τα 7 δευτερόλεπτα. Μπαλαφτάνει στον Νικολόπουλο, 2 δευτερόλεπτα, 1, προλαβαίνει να πετάξει την μπάλα, δεν θα σκοράρει ο Μητσοτόλιας και έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ 8-11. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο του μάτς. Βρίσκει τους αναλώσιμους να προηγούνται με 8-11. Μόλις 3 πόντοι χωρίζουν τις δύο ομάδες. Πήρε αμέσως το σουτ. Ο Αντωνιάδης δεν μπορέσε να βρει στόχο. Σάββας κατεβάζει τώρα για τους αναλώσιμους. Ρημάνης, μπαλά στην κορυφή. Τα χέρια του Κουρούβανη. Μυρίζει. Χαροκόπος, ποστάρει, θα πετάξει την μπάλα από την πίεση του Κοταράκου. Δεν μπορούσε να εξεχίσει, παρέμεινε στις 8-11. Χρυστακάκος παίζει δίπλα του με τον Ντούγια. Πάλι Ντούγια στην κορυφή, αυτός θα επιλέξει να εκτελέσει. Παρόλο που είχε την πάσα για τον Χρυστακάκο. Ενώ θα γίνει και το φάουλ στη συνέχεια. Τον Κολόπουλο. Κουρούβανης. Χρυμάνης σταματάει, αφήνει και πάλι έξω.
Είναι και σκριν στον συμπαίκτη του. Ο Κουρουβάνης, με συγχωρείτε, θα εκτελέσει και είναι εύστοχος. 11 όλα. Γιάς. Γιάδης παίζει με τον Καράκο, ο οποίος κλείνεται. Κρατάει ίδιος, τώρα θα βρει τον Ντούγια. Σακάκος, ωραία προσποίηση, εκτελεί κιόλας για τρεις. Δεν μπαίνει το καλάθι, μάζεψε το Χρυμάνης. Καλοκόπους αφήνει στον Κούβελα για να κατεβάσει εκείνος. Καλοκόπους ψάχνει επιλογές. Κρατάει, δεν βρίσκει κάποια διαθέσιμη πάσα, τώρα κάνει την κίνηση για να πάρει ο Καχρημάνης. Αυτή η πάσα, κάνει και ο Ντούγιας για να κλέψει. Έχετε και το φαουλ από τον τον Κουρουβάνη. Από πίσω θα γίνει η επαναφορά. Ο Ντούγιας είναι στο πλάι. Και αλλαγή με τον Ιατρού να επιστρέφει για τους γηπεδούχους. Είναι την θέση του Κούβελα. Δεμιάδης παίρνει και εκτελεί αμέσως. Είχε αυτοπεποίθηση. Δεν βγήκε στο σιούτ αυτό. Ιατρού τώρα βγάζει μπροστά τους λύκους. Σάββας υπό πίεση θα σηκωθεί και αρδίζει τις δύο βολές. Ένα ομαδικό έχουν οι δύο ομάδες. Και έχουμε το time out. Έχει μια βολή να εκτελέσει ακόμα ο Σάββας. Θα την βάλει αυτή. 12, 11. Τον Ιάδης. Στα κάκους σου δίνει και πάλι. Στην κορυφή η μπάλα. Στα 7 δευτερόλεπτα το ρολόι για τους αναλώσιμους. Δεν μπορεί να βρει τώρα. Ο Αντωνιάδης στην άλλη πλευρά τώρα γρήγορα, γρήγορα η Λίκη. Θα βρουν το καλάθι. Τον Κουρούβανη, όπως θα κάνει το 14-11. Χωρίς καλά ακόμα στην δεύτερη περίοδο οι φιλοξενούμενοι. Το 11 το θυμίζω. Ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο. Στο 14-11 έχουμε βρεθεί με ένα σερί 6-0 που μπορεί να ανέβει κι άλλο, καθώς ο Σάββας εδώ σαν σε προπόνηση θα βγει στην άλλη πλευρά. Θα σκοράρει και αυτός για το 16-11. 8-0 το επιμέρους σκορ στην δεύτερη περίοδο για τους αναλώσιμους, για τους λίγους με συγχωρείτε. Τους αναλώσιμους να ψάχνουν λύσεις, να μην τις έχουν βρει ακόμα. Είναι άστοχο το σουτ του Νικολόπουλου. Έχετε και το ριμπάμπι τον Λίκονελ, θα γίνει το λάθος και από την, θα γίνει το λάθος από την πλευρά τους τώρα. Σακάκος πάσα στην απέναντι πλευρά. Ντούγια σταματάει, αφήνει στον Αντωνιάδη. Πάλι Ντούγιας, αυτή τη φορά θα βρει ένα σουτ και θα βρει και το καλάθι. Μετά από ώρα, σκοράμε στην δεύτερη περίοδο. Η αναλώσιμη είναι και σου τριών πόντων μάλιστα, για το 16-14. 4,5 λεπτά. Από το έχει ξεκινήσει το δεκάλεπτο. Θα να σκοράρουν οι φιλοξενούμενοι, ενώ έχουμε και ακόμα μια διακοπή για time out. Επιστρέψαμε μετά τη διακοπή για το time out. Συνεχίζεται η δράση. Στο 16-14 βρίσκεται το σκορ. Αφού χρειάστηκαν κάποια λεπτά, κατάφερε να σκοράρουν με το τρίποντο του Ντούγια και να πλησιάσουν στο δίποντο. Τώρα μπορούν είτε να εσωφαρίσουν και να περάσουν μπροστά, αλλά υπάρχει και το φάουλ από τον Καρακοστά. Είναι το πρώτο ομαδικό αυτό για τους λύκους. Δύο ομαδικά έχουν από την άλλη αναλώσει μέχρι στιγμής.
εκτελεί. Στη σίδερη προσπάθειά του μαζεύει ο Καρακώστας. Ιατρού μαζί με τον Σάβα και πάλι Ιατρού. Στέκεται εκεί στο ύψος των βολών. Είχε παίχτες γύρω του. Δεν κατάφερε να σκοράρει. Καστανιάς κατεβάζει για τους κόκκινους. Παραμένει το 16-14. Δημιάδης θέλει να βρει τον Μπέλο. Θα φτάσει μπάλα στον κοινόν. Πάλι Καστανιάς. Με 4 δευτερόλεπτα η αναλώσιμη. Τελειώνει ο χρόνος, γι' αυτό και εκτελεί ο Κοταράκος. Θα τον βάλει. Και θα ισοφαρίσει επίσης στο 16-16. Σάβας. Βρέθηκαν εκεί Χαροκόπος και Κουρούβαλης. Κουρούβαλης ασχολείται. Και έτσι δεν κλειτώσαν το λάθος του Ηλίκη. Ο Στάκακος το εντωμεταξύ επιστρέφει στο μάτσι για τους αναλούσιμους. Παίζει την θέση του Αντωνιαδή. Από την άλλη και ο Κουβέλας πατάει πάλι και πάλι για να περάσει ο Χαροκόπος εκτός. Κατάκος Καστανιάς. Είναι και πάλι στον Χρυστακάκο. Πάλι Καστανιάς θα βρει τον διάδρομο. Αφήνει στον Κοταράκο. Καστός με ένα πλάγιο. Θα κάνει το 16-18. Προβάδισμα λοιπόν για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έχουν κάνει ένα σερί 7-0 πλευρά τους. Δούγιας τώρα. Καράκος, περάσει πάσα του. Ο Ρούβανης αφήνει στον Σάβα. Πατάει γκάζι, κατεβάζει το χέρι του. Ο Καστανιάς εφηβρεί μόνο μπάλα, αλλά μαζεύει και πάλι ο Σάβας με ένα περίεργο τρόπο και κατάφερε να μαζέψει και πάλι πεσμένος. Ρεμίκα όπως η κατάσταση τώρα στην επίθεση των Λίκων. Κουρούβανης, αστοχή. Ζοντούγιας. 3-10 ακόμα για το φινάλι του πρώτου μηχρόνου. Βάλα στην κορυφή. Καστανιάς. Περάσει αυτή τη φορά, θα πάρει την προσπάθεια. Δεν είναι καλή όμως η εκτέλεσή του. Και βάλα περνάει στον χέρι για τον Λίκων. Τον Ιατρού τώρα να παίρνει και να κατεβάζει. Διασύζει γρήγορα κάποια μέτρα, αφήνει έξω. Και φτωχή για τρεις του Ρουβανής. 19-18. Και πάλι μπροστά η Λίκη με αυτήν την τρίποδη εκτέλεση. Στα κακός. Στα νιάς. Και πάλι στον Χρυστακάκο, τώρα η μπαλά θα πάει στον Αντωνιάδη, ο οποίος κοστάρει, γυρίζει. Τον σχόλει τον Μπέλεσταν. Ιατρού και πάλι. Βγαίνει μπροστά, αφήνει στον Κουρούβανη, παρόμοια φάση όπως νωρίτερα. Αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά όμως η κατάληξη δεν είναι ίδια. Κουβέλας. Είδε την πάσα, πέρασε στον Σάβα. Εκτελεί τώρα από το πλάι, δεν παίρνει το καλάθι, μάζεψε. Κοταράκος. Καστανιάς βρήκε την πάσα για τον Κοταράκο. Δεν μπορούσε αυτός μπροστά από τον Καρακώστα να βάλει το καλάθι. Παρέμεινε το 19-18, 1-45 ακόμα για τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Λιάσκας επιστρέφει στο μάτς. Ενώ στο μάτς μπαίνει τώρα και ο Τουγιάς για τους αναλύσιμους. Ας έχω το τρίποντο από τον Ιατρού. Σανιάς. Φύγει στον Χρυστακάκο. Πάλι ο Καστανιάς. Αφήνει να βρει λίγο χώρο να ξεμαρκαριστεί. Κρατάει στα 7 δευτερόλεπτα τώρα η μπάλα. Θα φτάσει στον Χρυστακάκο.
3 δευτερόλεπτα εκτελεί εκτός ισορροπίας. Δεν μπορεί ο Λιάσκας να ανανεώσει. Μπάλα καθέληξε εκτός και περνάει η κατοχή έτσι στα χέρια των Λύκων. Με Ιατρού τώρα για τους γηπεδούχους, ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Σάββας προσπαθεί και σώζει, αλλά εκεί δεν είναι κάποιος συμπαίκτης του για να μαζέψει την μπάλα πριν περάσει εκτός. Δεν γλίτωσαν το λάθος εδώ η Λύκη. Ο Σανιάς. Πήγαμε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Δεύτερη περίοδο πάντα. Λιάσκας και πάλι στον Καστανιά. Γυρίζει μπάλα στην περιφέρεια, σηκώνεται για δύο, το βάζει, θετικό rebound όμως, το πήρε ο Τουγιάς, ποιος αφήνει έξω τώρα στον Χρυστακάκο, σηκώνεται υποπίεση, θα βάλει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. 19-20. Μια επίθεση, 17 δευτερολέπτων τώρα, για τους Λύκους, κρατάει αργά αργά. Ο Γιατρού, 7 δευτερόλεπτα το ρολόι. Μας έφτασε τον Κούβελα, Σάββας αμαρκάριστος, θα εκτελέσει στη λήξη του χρόνου, δεν βάζει το καλάθι. Έτσι τελειώνει το δεύτερο δεκάλεπτο με το σκορ στο 19-20. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα σε Λύκους και Αναλώσιμους. Στο 19-20 το σκορ παραμένει ντέρμπι το παιχνίδι. Μόλις έναν πόντο να χωρίζει τώρα τις δύο ομάδες. Καρακώστας έφτασε κοντά, σηκώθηκε. Ζήτησε φάουλ τώρα εδώ, θα λέει και με τον διαιτητή. Δεν υπάρχει όμως κάτι το αντικανονικό σύμφωνα με τους ρέφερι. Και Αναλώσιμους τώρα είναι στην επίθεση με τον Λιάσκα να παίρνει το σούτ, να το βάζει κιόλας. Για το 19-22. Σάββας. Μακάρετε ο Κουρούβανης, πήρε την μπάλα. Με τον Ιατρού, έχει βάλει πλάτη τον Λιάσκα ο Καρακώστας. Δεν θα παίξει ο ίδιος, θα αφήσει τον Κουρούβανη έξω και θα εκτελέσει για τρεις αυτός. 22, όλα. Είναι στο πρώτο ημίχρονο. Πήρε κάτι σουτάκια από το τρίποντο Κουρούβανης που έδωσαν λύσεις. Έτσι θα κάνει και τώρα. Για να σοφαρίσει 22-22. Θα γίνει και το κλέψιμο από τους Λύκους. Κουρούβανης φεύγει στον ειχνιασμό, έχει και την επιλογή του Σάβα και αυτός θα τελειώσει καλά την φάση. Για το 24-22. Μπροστά η Λύκη και πάλι. Λασκάς. Με τον Κοταράκο. Πάει και πάλι η μπάλα στον Λιάσκα. Θα το πάρει τελικά τώρα το σουτ. Πάλι θα κάνει airball. Δουλειά ήταν εκεί για να μαζέψει, αλλά πάτησε γραμμή πριν πετάξει την μπάλα στο σώμα του Καρακώστα. Γιατρού θα πάρει τώρα για να φτιάξει αυτή την επίθεση των Λύκων. Και την πάσα για τον Χαροκόπο. Ο Ρούβανης πήρε το screen, σηκώθηκε για δύο. Δεν είναι ευστοχή. Λιγιάς. Άρα στον Λιάσκα και από εκεί στον Βέλο. Βρήκε ωραία τον Κοταράκο με τζάμπολ. Να δούμε για ποιον είναι η κατοχή. Η κατοχή είναι για τους αναλώσιμους, όπως είναι οι διαιτητές. Αναφέρει ο Κοταράκος, αφήνει στον Λιάσκα από κοντά, αυτός θα σηκωθεί. Δεν θα αφήσει όμως την μπάλα στο καλάθι. Γιατρού μαζεύει. Πιέζεται από δύο, βρήκε την πάσα για τον Χαροκόπου και έτσι πάει αυτή η πίεση.
Κώστας γυρίζει. Κατοχή. Είναι για τους Λύκους, δεν υπάρχει κάποιο φαουλ όμως. Σύμφωνα με τους διαιτητές, γι' αυτό δεν βλέπω τον Καρακώστα να διαμαρτύρεται. Βάλει την μπάλα μέσα. Παίζει με τον Σάβα. Χάθηκε εδώ η άμυνα των αναλώσιμων. Δεν το εκμεταλλεύτηκε αυτό όμως ο Σάβας. Δουλειάς στην διπλά. Στα κάκος θα εκτελέσει η αστοχή. 24-25. Αρκετές είναι αλλαγές στο προβάδισμα μέχρι στιγμής. Τώρα είναι η σειρά των αναλώσιμων να πάρουν τα ενία. Σαββάς, Ιατρού, κερδίζει το φάουλ τον Κοταράκο και έχουμε και βολές. Στη γραμμή λοιπόν ο Ιατρού. Παρατηρήσει τώρα για τεχνική ποινή και στους παίκτες των δύο ομάδων. Εξοχή στην πρώτη για το 25-25. Αστόχη στην δεύτερη, έρθει και το rebound. Και ο Ζόγιας κατεβάζει. Φαίνει και πάλι στην κορυφή. Εκτελέσει για 3 μέσα. 25-28. Το συν 3 για να λύσουμε τώρα με 6-35. Να πούμε ακόμα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Σαββάς, παίρνει το screen. Μπαλά έξω, θέλει να απαντήσει ο Κουρούβανης. Θα το κάνει. 28-28. Άμεση απάντηση και με το ίδιο νόμισμα για τους Λύκους. Το οποίο φέρνει και πάλι το σκορ στην ισοπαλία. Καράκος, πάρα στον Χριστακάκο, στην κορυφή ο Ντούγιας θα επιχειρήσει ακόμα ένα και την φορά όμως είναι άστοχος ο Χριστακάκος, είναι για να μαζέψει. Κλείνεται. Τώρα παραθέλει να πάει στον... ο Ντούγιας θέλει να δώσει τον Καράκο. Έχουμε κατοχή για τους αναλύσιμους, οι οποίοι όμως τώρα έχουν 5 δευτερόλεπτα για να κάνουν επίθεση. Δουλειάς παίρνει, βρήκε εξαιρετικά τον Λιάσκα, πάρα πολύ ωραία συνεργασία και προλαβαίνει τον χρόνο και συνεργάστηκαν άσχερα για να λώσουμε, για να έρθουν σε το καλάθι και να τους βάλει και πάλι μπροστά. 28-30. Κουβέλας, Κουρούβανης με τον Δουλειά μπροστά του Γιατρού, παίρνει χάρη στον Καρακώστα, κάνει το βηματάκι πίσω αλλά εμένει μπροστά το Κοταράκος. Το ένα δευτερόλεπτο προλαβαίνει στον Τάκο Γιατρού, δεν έχει ακουμπήσει την πάνη μπάλα και ολοκληρώνεται έτσι η επίθεση. Αλλαγή τώρα για τους αναλώσιμους. Καστανιάς έπισε στο μάτς, θα πάρει και κάποιες ανάσες ο Ντούγιας. Τώρα ο Καστανιάς με την μπάλα στα χέρια. Λιάσκας και πάλι του δίνει. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο της περίοδου. Εκτιμίζω στο 28-30 το σκορ. Στα 5 δευτερόλεπτα το ρολόι. Πρέπει να βιαστούν ξανά οι φιλοξενούμενοι. Λάθος πάσα. Δίνουν και κάποια δευτερόλεπτα. Μας κάνει ένα δευτερόλεπτο που είχα μόλις. Έχουν 4 δευτερόλεπτα τώρα για να εκδηλώσουν την επίθεση οι φιλοξενούμενοι. Λιάσκας αφήνει στον Κοταράκο, στο ένα δευτερόλεπτο σκοράζουν και πάλι για να λώσουμε. Ακόμα μια φορά που έχουν την πίεση του χρόνου οι φιλοξενούμενοι και βρίσκουν λύσεις, ενώ θα γίνει και το λάθος στην συνέχεια από τους Λύκους. Θα κάνουν δωράκι μια κατοχή στους αντιπάλους τους. Τον Μπέλο για να επαναφέρει. Γεια
πήρε την εκτέλεση. Προσπαθούν να κλείσουν τον Ιαντρό, όμως βρήκε αυτή την πασό για τον Σάβα. Παλά στην γωνία, στον Κουρούβανη. Πήρε το σκρίνο ο Ιαντρού, έφτασε προς τα μέσα, ανάμεσα από δύο θα εκτελέσει. Για το 30-32 πάρα πολύ ωραία κίνηση και με αρκετή δόση δυσκολία επίσης. Σταμιάς, αυτός στον Χρυστακάκο. Ξέφυγε ο Μπέλος, ανάποδο λέει από το καλάθι. Για το 30-34. Γιατρού. Θα πάρει ακόμα μια προσπάθεια ήλιος. Αυτή τη φορά όμως δεν βρήκε κάτι καλό. Σπανιάς. Είναι στον Κοταράκο, η μπαλά έξω, ο Χρυστακάκος για τρεις. Ευτοχή. 30-37. Το σύν 7 πλέον η αναλώσιμη. Κάτι που αναγκάζει τους λίγους να καλέσουν time out. Η δράση συνεχίζεται εδώ στο κλειστό του Σπάρτακου. Το 30-37 βρισκόμαστε, 3,5 λεπτά από μένα ακόμα για να τελειώσει και το τρίτο δεκάλεπτο. Τους αναλώσιμους να έχουν πάρει ένα μικρό προβάδισμα και να δείχνουν να έχουν καλύτερο εξαιρετικά στις τελευταίες φάσεις. Ο Σάβας εδώ θα φέρει μια λύση. Θα φέρει αποτέλεσμα πίσω από την γραμμή του τρυπότου. 33-37. Και πλησιάζει ακόμα πιο κοντά την ομάδα του. Καστανιάς. Έχει την μπάλα με τα χέρια του ίδιου. Αυτό και κατοχή. Επιστρέφει στους λύκους. Παρατηρήσει τώρα στον Καστανιά, καθώς δεν έδωσε αγέρα την μπάλα. Και ο Σάββας τώρα αφήνει στον Κουρούβανη. Θα φάρω κόπους να του δώσει το screen, του φύγει για λίγο η τρίπλα. Κουβέλας θα πάει προς τα μέσα, κερδίζει το φάουλ από τον, Νικολόπουλο. Και έχουμε βόλες τώρα για τον παίχτη των Λύκων. Βάζει και την δεύτερη. 35-37. Στο δίποτο το μάτς πλέον. Σκανιάς. Ο Χρυστακάκος. Αποστάρει ο Κοταράκος. Δυσκολεύει εκεί η πίεση του Χαροκόπου, ας πούμε και 3 δευτερόλεπτα. Σάββας, 2-20 ακόμα στην περίοδο. Πάει προς τα μέσα, έπεσαν πάνω ότι υπέστη στον αναλώσιμο. Βρήκε το πάσα ο Κουρούβανης, αλλά στην συνέχεια θα κάνει το λάθος ο Χαροκόπος. Σε κοντά ο Κοταράκος, δεν μπορούσε να τελειώσει καλά την φάση. Σάββας τώρα πατάει καζί. Στρέφει την αμυνά του η αναλώσιμη, έχει χώρο Κουβέλα στο τρίποντο. Είναι άστοχος ωστόσο και μαζεύει ο Κοταράκος και καθαρίζει την φάση. Καστανιάς αφήνει στον Νικολόπουλο. Και πάλι θα πάρει ο ίδιος. Καστανιάς κρατάει, βρέθηκε στο παρκέ ο Κουρούβανης. 5 δευτερόλεπτα τώρα. Νικολόπουλος εκτελεί, δεν μπαίνει το καλάθι και έρχεται και το rebound από τον Χαροκόπο. Κουρούβανης αφήνει δίπλα, όχι, είναι και ο Στάκακος όμως για να βάλει στο στην πάσα. Ωραία κίνηση. Έχει δύο παίρνει μπροστά του. Κερδίζει το φαουλ από τον Σάβα, ο οποίος θέλει αμέσως να του δώσει το χέρι. Έχει γίνει ψηλά το φαουλ όπως καταλαβαίνω, ναι.
προλάβαν να τον σταματήσουν νωρίτερα οι Λύκοι. Θα κάνουν κάποιο φάουλ χαμηλά. Αυτό λέει και ο... Γι' αυτό εξήγησε τώρα και ο Σάββας στους συμπαίκτες του ότι θα μπορούσε κάποιος να έχει κάνει νωρίτερα κάποιο φάουλ. Εύστοχος στην πρώτη ο Κοτάρα, ο Χριστακάκος με συγχωρείτε. 35-38 τώρα. Βάζει και την δεύτερη. 35-39. Κουβέλας. Σαββάς βλέπει τις επιλογές, το αφήνει διπλά. Πάλι Κουβέλας. Πάει από τα δεξιά, σηκώνεται. Δεν μπορεί να βρει κάτι καλό. Τελευταία 40 δευτερόλεπτα στην τρίτη περίοδο. Μια μακρινή πάση στην Καστανιά, η οποία θα φτάσει στον Χριστακάκο. Δυσκολεύεται αυτό να την υποδεχτεί. Και θα γίνει τελικά το λάθος. Σάββας. Δεν πάει σε κάτι βιαστικό. Παίρνει και πάλι από τον Καρακώστα. Δίνει το screen για να πάει προς τα μέσα και να τελειώσουμε το τυχαίο την φάση. 37-39. Στανιάς με 10 δευτερόλεπτα η αναλώσιμη. Θα συμφίνει στον Στόγια. Θα γίνει και το φάουλ. Έχουν φάουλ να δώσουν οι Λύκοι. Αυτό ήταν μόλις το δεύτερο. Ομαδικό για τους Γηπεδούχους. 2,7 τώρα που είναι στο ρολόι. Ο Κολόπουλος θα επαναφέρει, παίρνει ο Χρυσακάκος στο κέντρο. Θα σηκωθεί από αρκετά μακριά. Δεν θα δει το καλάθι, αν και δεν ήταν άσχημο το σουτ. Και έτσι ολοκληρώνεται το τρίτο δεκάλεπτο. Το σκορ να δείχνει 37-39. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και το τέταρτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Στο 37-39 υπενθυμίζω βρίσκεται το σκορ. Με μόνο 2 πόντους να χωρίζουν τις δύο ομάδες. Για να λέω είναι μπροστά, ωστόσο τα πάντα παραμένουν ανοιχτά στο μάτς. Και τώρα μόλις ξεκίνησε να μετράει αντίστροφα και το τέταρτο δεκάλεπτο. Σαββάς. Πέφτει πάνω του Γιοκαστανιάς. Θα κερδίσει το φάουλ, νωρίς το πρώτο ομαδικό των φιλοξενούμενων. Παίρνει και πάλι ο Σάββας. Κουβέλας. Παθή να βγει από τα μαρκαρίσματα, αλλά εκεί ο Καστανιάς τον ακολούθησε εξαιρετικά τον αντίπαλό του. Έκανε το κλέψιμο, δεν μπορούσε όμως να τελειώσει την φάση στην επίθεση. Πήρε ο Χριστακάκος και αυτός το χάσε. Πάμε δεν θα μείνει και ευκαιρία στο να αναλώσουμε και τώρα σταματάει τη φάση με φάουλ ο Αντωνιάδης. Για να μην βρουν προϋποθέσεις εχνιδιασμού η Λύκη. Γιατρού, βάζει ταχύτητα, Χαροκόπος είναι ολομόναχος στην βολή, αστοχή όμως. Καστανιάς. Κυροστόγιας, δύσκολο σούτ, αλλά το έβαλε. 37-41. Γιατρού. Κουβέλας αφήνει στον Σάββα, ο οποίος έκανε την κίνηση, φάνηκε να ευθυνδιάζεται και ο Χαροκόπος. Γιατρού κρατάει στο έδαφος ο Καστανιάς. Επιμένουν οι Λύκοι, δεν μπορεί όμως να γυρίσει ο Σάββας. Και γίνεται τελικά το κλέψιμο. Καστανιάς οργανώνει τώρα για τους αναλώσιμους, λέει το σύστημα. Ενωμένοι ψηλά για να τον πιέσει ο Σάββας. Παίρνει και πάλι την μπάλα στο χέρι του, αφήνει τον Χριστακάκο. Θα εκτελέσει από εκεί καθώς τελειώνει και ο χρόνος. Γιατρού. Σάββας τώρα έχει χώρο μπροστά του. Του γραφώνει όμως την μπάλα από τα χέρια ο Καστανιάς και βγαίνει μαζί με την έξω. Αλλαγή τώρα για τους φιλοξενούμενους. Ο Ντούγιας περνάει στο μάτς.
Ο Καστανιάς κάθεται στον πάγκο, καθώς φαίνεται να έχει κουραστεί κιόλας. Μπάλα στην περιφέρεια, Κουβέλλας με τον Τζούγια πάνω του, παίζει με πλάτη, φτάνει κοντά, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 39-41. Τζούγιας. Θα βασίλει να λάβει το μαρκαρισμά του. Αφήνα του ξεφύγει, δεν το αφήνει καθόλου χώρο ο αντιπαλός του. Στα κάκους τώρα περνάει στον Τζούγια. Τζούγιας παίζει με τον Μπέλο, εκτελεί από την κορυφή, δεν βάζει όμως αρκετή δύναμη. Θα καταλήξει έρβολ το σου του. Χειροκροτήματα και από τους δύο πάγκους. Σε το ντέρμπι. Καλά κρατήρια εδώ στον Σπάρτακο. 7-20 ακόμα για να τελειώσει το μάτς. Και το σκορ βρίσκεται στο 39-41 με τους Λύκους να έχουν την ευκαιρία ακόμα και να περάσουν μπροστά με κάποιο τρίποντο. Στα 6 δευτερόλεπτα έχει σταματήσει το ρολόι για την επίθεση των γηπεδούχων. Παίρνει ο Καρακώστας, αφήνει έξω. Χαροκόπους εκτελεί τώρα για 3. Καλύτερη θέση εκεί. Ο Τζούγιας ο οποίος καθαρίζει την φάση. Αφήνει στον Χριστακάκο. Απλά το χέρι του ο Κουβέλλας. Κάνει το φάουλ. Κόλλησε εδώ η επίθεση των αναλώσιμων, πέρασε ο Χρυσάκακος όμως. Δέχτηκε το φαουλ του Χαροκόπου, ο οποίος θα τον φέρει στην γραμμή των βολών. Ο Χαροκόπος είναι αυτός που θα αποσυρθεί για τους Λύκους. Στην θέση του πέσει ο Κουρουβανής. Μέσα πρώτη βολή. Στα κάτω 39-42. Θυμάσαι τώρα και για την δεύτερη εκτέλεσή του, την οποία θα βάλει επίσης. 39-43. Μολιάσκες τώρα επίσης στο μάτς. Πήρε την θέση του Αντωνιάδη. Κοντά του ο Σάβας, τον διώχνει. Ήρθα να φύγει για να παίξει με τον, Καρακώστα. Έκλεισαν δύο πάνω του, η μπάλα τώρα στα αριστερά. Θα πάρει το τρίποντο Κουρούβανης. Καρακώστας παλεύει με τον Τζούγια στο έδαφος, όπως τον αναλώσουμε, αλλά βρήκε την πάσα στην συνέχεια για τον Λιάσκα. Στακάκος είναι στον Λιάσκα. Τώρα ανεβαίνει στην επίθεση και ο Τζούγιας. Με δυσκολεί το Μπέλος. Τζούγιας. Είδε τον Λάσκα, του πέρασε την πάσα. Τώρα ο Τζούγιας. Είναι έξω, Χριστακάκος στα 3 δευτερόλεπτα. Δεν μπαίνει το καλάθι. Νικητής ο Σάβας στο rebound. Θα γίνει το κλέφο να δούμε. Με αυτοθυσία εκεί στο παρκέ οι δύο παίχτες. Έχει χτυπήσει όμως ο Σάβας στην διεκδίκηση της μπάλας. Διακόψουμε για λίγο και να συνεχίσουμε με την επανέναρξη. Όλα καλά με το Σάββα, δεν είχε κάτι το σοβαρό και έτσι συνεχίζεται το μάτς. 5-40 ακόμα για την ολοκλήρωση. 39-43 το σκορ. Τώρα έχουμε φαουλ από τον Κουβέλλα. Τον Χριστακάκο, έχει σκύψει και αυτός εκεί, φαίνεται να έχει χτυπήσει. Μπορεί να συνεχίσει. Παράκος. Φτάσει η μπάλα στον Λιάσκα.
αφήνει στον Κοταράκο ξανά από το στον Βολόν. Αυτός δεν θα κάνει μια καλή εκτέλεση. Γιατρού. Ιεροκούβελας. Καρακώστας. Αφήνει στην γωνία. Κούβελας θα εκτελέσει, δεν το βάζει. Αυτός θα πάρει το rebound, ο Λιάσκας τελικά. Κατεβάζει κιόλας ο ίδιος. Πιέζεται, βλέπει μαύρες φανέλες μπροστά του, περνάει όμως εξαιρετικά. Τι έκανε εδώ ο Λιάσκας, όλα μόνος του. Και πήρε το rebound και απέφυγε όποιον παίχτη βρήκε μπροστά του. Και σκόραρε επίσης για το 39-45. Κουβέλας. Μείνει έξω στον Ιατρού ο Γουρούβανης, υπάρχει στη γωνία, Σάββας. Παίρνει το φαουλ από τον Χρυστακάκο. Και το χέρι του αυτό στον αντίπαλό του. Ο Τόγιας επιστρέψει το μάτι τώρα για τους αναλώσιμους. Παίρνει την θέση του Αντωνιαδή. Γιατρού από κοντά. Καλάθι και φαουλ. 41-45. Πολύ γρήγορα εδώ βρήκαν το καλάθι. Η Λίκη έχει μια συμπληρωματική βολή να εκτελέσει τώρα ο Γιατρού. Θα την εκμεταλλευτεί και αυτή. Με το 42-45. Λίγιας. Είναι ο Λιάσκας. Γιατρού κατεβάζει 4 και 10 ακόμα για το τέλος. Σάββας περνάει και φεύγει όμως την μπάλα εκτός μετά από την παρέμβαση του Λιάσκα. Παραμένει στους λίγους κατοχή. Ψάχνει επιλογές να επαναφέρει ο Σάββας, βρίσκει τον Κουβέλα μακριά. Κουρούβανης έτσι με τον Σάββα. Γιατρού για δύο. Μέσα και αυτό. 44-45 στον πόντο πλησιάζουν την Λίκη. Με τον Γιατρού να παίρνει από το χεράκι την ομάδα της τελευταίες φάσης. Και να την φέρνει στο μείον ένα. Δουλειά αυτό δεν κέρδιζε το φαουλ. Τον Κουρούβανη όπως το παραδέχεται. Ένα κομματικό και για τους γεπεδούχους κάθε φορά από εδώ και πέρα. Θα είναι πολλές και για τις δύο ομάδες. Τούγιας θα το πάρει το σουτ. Πάτωσε ο Σάββας. Κατεβάζει. Βρήκε χέρι ο Τούγιας. Και έχουμε πολλές τώρα για τον Σάββα καθώς συμπληρώθηκαν τα ομαδικά. Δεν το είχε πάρει χαμπάρι όπως καταλαβαίνω από την αντίδραση του Τούγιας. Υπήρχαν και κάποιες φωνές από τον πάγκο καθώς δεν ήθελε να γίνει αυτό το φάουλ. Πετάει στα σκουπίδια την πρώτη βολή ο Σάββας. Τώρα μπορεί να διεκδικήσει την ισοφάριση με την δεύτερη εκτέλεση. Ούτε αυτή θα την βάλει ψηλότερα ο Κούβελας εκεί. Έπεσε άτσαλα στο παρκέ. Ελπίσουμε να μην έχει χτυπήσει. Τώρα σηκώνεται κανονικά με την βοήθεια του Καρακώστα. Και τώρα θα επαναφέρει ο Κοταρακός. Τούγιας. Θα γίνει το κλέψιμο. Σαββάς. Από την άλλη πλευρά. Εντάξει την μπάλα δεν μπορεί να κερδίσει κάτι. Βάζει ο Τούγιας. Βρέχει ο Χρυσακάκος στο παρκέ. Και έχουμε σφυρίγμα για φάουλ. Thank you.
Καστακάκος. Προσοχή στην βολή του. Δεν αλλάζει το 44-45. Βάζει την δεύτερη. Για το 44-46. Ο Βέλος επέστρεψε για τους αναλώσιμους. Ο Πέλιος είναι αυτός που θα καθίσει στον πάγκο. Γιατρού φτιάχνει την φάση για τους Λύκους, οι οποίοι παραμένουν πίσω στο σκορ. Ο Βέλας βλέπει την κίνηση που έκανε ο Γουρούβανης. Καρακώστας ποστάρι. Θα γυρίσει, θα στοχίσει. 46-46. Το μάτι στην ισοπαλία με 2-16 να απομένει για το τέλος. Λίγιας βγήκε και πήρε ο Λιάσκας. Ο Καράκος θέλει να βρει λίγο χώρο για να εκτελέσει. Τώρα θα πάρει και πάλι την μπάλα. Στάρις, στα 3 δευτερόλεπτα ο Ντούγιας, ο Σακάκος, στη λήξη του χρόνου. Να είναι εκμεταλλευτεί η επίθεση. Με τους Λύκους τώρα να βγαίνουν γρήγορα μπροστά με τον Ιατρού. Κουβέλας αφήνει έξω. Κουρούβανη στον Καρακώστα. Οργανωμένη επίθεση οι γηπεδούχοι, 7 δευτερόλεπτα τώρα. Καρακώστας έξω. Κουρούβανης δίνει ύψος στο σουτ και το βάζει, πολύ μεγάλο καλάθι. 49-46. Ένα σουτ που μπορεί να είναι και καθοριστικό για την εξέλιξη του ματς. Δούγιας, Ροκοταράκος. Φτάει ο Χρυστακάκος, θέλει να απαντήσει. Δεν θα το κάνει όμως. Γιατρού. Πιέζεται από δύο, τώρα ξεφεύγει. Θα μας κρατάει. Δεν θέλει να κάνει κάποια βιαστική κίνηση. Πήκαμε και στα τελευταία δευτερόλεπτα. Κουρούβανης είναι έξω. Κουβέλας για δύο. Το βάζει και αυτός. 51-46. Την ώρα που η μπάλα και η Κουβέλας και Κουρούβανης βγαίνουν μπροστά για τους Λύκους, οι οποίοι τώρα παίρνουν ένα προβάδισμα 5 πόντων. 48 δευτερόλεπτα να απομένουν για το τέλος. Πάμε και σε μια διακοπή για το time out των αναλώσιμων. Θα μπορούσα να ξεκινήσει την επίθεση τους οι αναλώσιμοι. 51-46 το σκορ, 48 δευτερόλεπτα απομένουν ακόμα. Να δούμε αν θα υπάρξει αντίδραση από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Άστοχο το τρίποντο του Μπελού. Πίεση τώρα σε όλο το γήπεδο όπως είναι λογικό. Σάβας θα κερδίσει το φάουλ. Και αυτός είναι που θα πάει στην γραμμή για τις δύο βολές. Για τα 7 δευτερόλεπτα απομένουν ακόμα για το φινάλε. Έχουν ένα πλεονέκτημα οι Λύκοι. Να δεν σου μπάσκετ τα πάντα μπορούν να συμβούν. Δεν μπορούμε να πούμε πως έχει κρυφτεί κάτι. Τόσο οι Λύκοι έχουν κάνει πιο εύκολα τα πράγματα στο παιχνίδι. Θα βάλει και την βολή ο Σάββας. Για το 52-46, Χρυστακάκος για 3. Βρίσκει σίδερο κι αυτός. Δεν παίρνουν τα σουτ τώρα για τους αναλώσιμους και έτσι η αποστολή τους γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Σάββας κρατάει, κυλάει το χρονόμετρο. Θα γίνει το φαουλ από τον Κοταράκο. Με το ρολόι να έχει σταματήσει στα 17,1. Και πάλι στις βολές. Ο Σάββας νωρίτερα έβαλε τη μία. Να δούμε τι θα καταφέρει τώρα στο νέο ζευγάρι βολών του. Πάλι αστοχή στην πρώτη. Βάζει την δεύτερη για το 53-46. Και έχουμε και time out για τους αναλώσιμους.
17 δευτερόλεπτα από μένα ακόμα και στο σύν 7 βρίσκονται οι Λύκοι. Το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά στην νίκη. Ντούλιας δεν μπορεί να σκοράρει. Περνάει έτσι και αυτή η επίθεση χωρίς κάποιο αποτέλεσμα για τους αναλώσιμους. Οι Λύκοι λοιπόν, όπως φαίνεται, θα φτάσουν 10η νίκη τους, θα πάνε στο 19. Ενώ από την άλλη οι αναλώσιμοι θα πέσουν στο 6-13. Φινάλι λοιπόν στο μάτς. Οι Λύκοι θα επικρατήσουν 53-46 των αναλώσιμων.